ποδοσφαιριστές. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Χριστοδούλου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροάτες. Ανεπίσημο ξεκίνημα, με γεμάτο ρόστερ και φαντάζομαι και με μπόλικη αισιοδοξία εν ώψη της νέας χρονιάς. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους δύο Ευρωπαίους μας που θα αγωνιστούν, να τους ευχηθώ καλές επιτυχίες και καλή τύχη, ελπίζουμε να κάνουν καλά αποτελέσματα. Σίγουρα ξεκινάμε σήμερα μια καινούργια χρονιά, θα έλεγα μια διαφορετική χρονιά για μας. Έχουμε αισιοδοξία, έχουμε πίστη, έχουμε φτιάξει ένα καλό ρόστερ και απομένει να ξεκινήσει η δουλειά για να δεθεί η ομάδα και να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο στο πρωτάθλημα το φετινό που έρχεται. Διαφορετική χρονιά ως προς την ομάδα, τον τρόπο και τους παίχτες που αποτελούν το ρόστερ ή σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους για τη νέα χρονιά? Οι στόχοι παραμένουν ήδη, είναι μια διαφορετική χρονιά θα έλεγα, διότι πετύχαμε ό,τι είχαμε στόχο να κάνουμε. Είχαμε στόχο να επαναφέρουμε πίσω τον Λούκα Χατζηλούκα στο τιμόνι της ομάδας μας. Είχαμε βάλει κάποιους στόχους από την αρχή και τους πετύχαμε. Φέραμε κάποιους ποδοσφαιριστές στην ομάδα περιορίζοντας το ρίσκο, θα έλεγα. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές ξέρουν τη δόξα, ξέρουν το κυπριακό ποδόσφαιρο και θέλουμε να μείνουμε μακριά από τις περσινές περιπέτειες που είχαμε. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπατε για τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχουν έρθει, τους περισσότερους τους γνωρίζουμε, γνωρίζουν και αυτή την ομάδα και την Κύπρο. Και αν και τέτοια εποχή, όποιες εκτιμήσεις, προβλέψεις γίνονται για τη δυνατότητα κάποιας ομάδας μέχρι που μπορεί να φτάσει, είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Νομίζω η Δόξα είναι από τις λίγες ελάχιστες ομάδες για τις οποίες μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα είναι πιο δυνατές του χρόνου. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί από τα πέρσι, γιατί πέρσι παρουσιάσαμε μια πολύ αδυνατή ομάδα. Κάναμε αρκετά λάθη, έχουμε παραλάβει. Νιώθουμε ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θα σταθεί με αξιώσει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και θα είμαστε πιστεύω μακριά από περιπέτειες. Πήρατε και αρκετούς παίχτες οι οποίοι ήρθαν από μεγαλύτερες ομάδες, με περισσότερο κόσμο, με πιο ψηλούς στόχους. Πιο πρόσφατα ήταν και ο Νέκρη, από την άλλη πήρατε κάποιους παίχτες, ο Άλεξ Κωνσταντίνου από το ΑΠΟΕΛ, έστω και αν δεν έπαιζε ο Νεαρός. Πώς πείσατε αυτούς τους παίχτες? Ακριβώς ο Ετμάρο, ο Καρλίτος και άλλοι. Πόσους πείσατε να έρθουν στη Δόξα αυτούς τους ποδοσφαιριστές, πρόεδρε? Ο Γκαράι, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, θα το δείτε στην πορεία, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με τεράστιες εμπειρίες. Κοιτάξτε, κάναμε ένα πλάνο το οποίο μιλήσαμε με όλα τα παιδιά, ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με ένα κράμα έμπειρους και νεαρούς προσφερειστές. Και όσοι άκουσαν το πλάνο που έχουμε στην Δόξα, καταφέραμε να τους πείσουμε και να είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε μαζί μας. Ναι. Και συνήθως και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο για κάποιον παίχτη για να πάει σε μια ομάδα. Όχι το πόσα θα παίρνει, το αν θα τα παίρνει και πότε θα παίρνει τα χρήματά του. Σίγουρα το οικονομικό ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο εμείς στην Δόξα τα τελευταία 4 χρόνια καταφέραμε να περιορίσουμε αρκετά, ξοψήσαμε αρκετά χρέη παλιά που είχαμε, είμαστε κοντά στο να μηδενίσουμε τα χρέη μας αυτή τη σεζόν. Κάναμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική και καταφέραμε να είμαστε φερέγγοι στους ποδοσφαιριστές, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα, είναι η οικονομική θεραπεία που έχει μια ομάδα. Που δυστυχώς λίγες ομάδες μπορούν να το προσφέρουν αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εμείς καταφέραμε να έχουμε αυτό το κομμάτι. Πληρώσαμε τις παίκτες μας κανονικά τέλος της χρονιάς. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στη χρονιά αυτή, ούτως ώστε στο μέλλον να πείθουμε ακόμα πιο μεγάλους ποδοσφαιριστές να έρχονται κοντά μας. Μάλιστα. Κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά τουλάχιστον μετά από αρκετά χρόνια είναι αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Θα είναι έντονο το κυπριακό χρώμα στη Δόξα στη νέα περίοδο, κύριε Χριστοδούλου. Κάναμε κάποιες προσεκτικές επιλογές με Κύπριους αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Τους κάναμε μεγάλα συμβόλαια 3 χρόνια, 4 χρόνια, 2 χρόνια. Θέλουμε να χτίσουμε σιγά σιγά και στο κυπριακό στοιχείο, ούτως ώστε η ομάδα να έχει τουλάχιστον στην πορεία. Ο στόχος μας είναι να έχουμε 50% Κύπριους και 50% ξένους και να έχουμε μια ομάδα η οποία θα διαρκέσει για τα επόμενα 3-4 χρόνια
Ναι. Και υπάρχουν και παίχτες Κύπροι, νεαροί, οι οποίοι έχουν παραστάσεις από πρώτη κατηγορία. Κάποιοι μπορεί για διάφορους λόγους να μην πέτυχαν στις ομάδες από τις οποίες έρχονται, ή η πορεία τους να μην ήταν η ανωδική πορεία που περιμέναμε κάποιοι. Και η δόξα τουλάχιστον υπάρχει εκεί, ένα χαρακτηριστικό. Πάντα το λέω παράδειγμα αυτό του Οικονομίδη, ο οποίος εκεί που σκεφτόταν το παιδί να κρεμάσει τα μπούτσα, βρέθηκε, του δώσατε ποδοσφαιρική στέγη, έγινε βασικός, πήγε στην Ομόνοια, πήγε στην Εθνική. Φαντάζομαι είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές, ότι η δόξα μπορεί να αποτελέσει και αυτούς, αν θέλετε, το βήμα για να πάνε πιο πέρα. Σίγουρα ο Γιώργος Οικονομίδης είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους. Αν σκεφτείτε κανείς ότι ο Γιώργος Οικονομίδης πλέον στη δόξα μετρούσε ακριβώς νέα συμμετοχή στην ΠΑΕΚ β' κατηγορία. Εμπιστευτήκαμε τον παιδί, δώσαμε την ευκαιρία και δικαιώθηκαμε και εμείς και αυτός, και τώρα βρίσκεται στην Ομόνοια. Είναι αυτά που σας λέω, ότι θέλουμε σιγά σιγά να πείθουμε κάποιους ποδοσφαιριστές να έρχονται στη δική μας ομάδα, διότι έχει μέλλον και έχουν και ήδη μέλλον. Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι από ένα κίνητρο για όλες τις ομάδες για να πάρουν Κύπρους παίχτες είναι και ο νέος κανονισμός, ο οποίος, επειδή διάβασα, άκουσα διάφορα, είναι οριστικό ότι θα ισχύσει αυτός ο κανονισμός των δύο παίχτων στην αρχική ενδεκάδα Κύπριων γηγενών για τη νέα περίοδο. Φαίνεται να είναι οριστικό, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά αυτό δεν μας επηρεάζει. Εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε και ξεκινήσαμε από πέρσι να βάλουμε Κυπριακό στοιχείο στη ομάδα και θα συνεχίσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ισχύει ο κανονισμός ή όχι. Σα είπα και προηγουμένως, θέλουμε να φτιάξουμε ένα γράμμα 50-50-50 Κύπρους, 50% ξένους, για να νιώθουμε ότι θα είναι καλύτερα και ότι θα βγάλουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους στην πορεία θα δώσουμε σε μεγάλες ομάδες. Να ρωτήσω κάτι για το γήπεδο, για το Μακάριο. Το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το γήπεδο, με τους φιλοξενούμενους να κάθονται στο πέταλο, που εκεί, από εκεί δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ποδόσφαιρο, γίνεται καθόλου προσπάθεια να ανοίξει η ανατολική εξέδρα, να μπουν και εκεί κάποιες καρέκλες? Έχουμε στείλει επιστολή στον ΚΟΑ και ζητάμε να φτιάξουμε από μόνοι μας μια κερκίδα στην Ανατολική, τουλάχιστον 3.000 θεατές. Περιμένουμε απάντηση και να είστε σίγουροι ότι με το που πάρουμε την απάντηση να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κερκίδα. Πολύ σύντομα την έχουμε ετοιμάσει, γιατί το έχουμε ξανακάνει παλιά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα στο Μακάριο από μόνοι μας. Και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΚΟΑ μας ακούει και οι αρμόδιοι παράγοντες να ευαισθητοποιηθούν και να δουν το θέμα πιο νωρίς. Και να μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το γήπεδο, όχι όπως πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε, 1η Αυγούστου, να φτιάξουμε και κύριος. Ναι. Είναι μια παράκληση από εμάς να δουν το θέμα πιο νωρίς. Περιμένετε να εγκριθεί κάποιο κονδύλι ή απλά το αίτημα που κάνετε και περιμένουμε δικά σας έξοδα θα γίνει? Περιμένουμε να μας πούν OK, να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κερκίδα. Είτε με δικά μας έξοδα, είτε με έξοδα δικά τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε την κερκίδα, ούτως ώστε να έρχεται παραπάνω ο κόσμος να βλέπει ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για ΚΟΑ, κονδύλια, εγκρίσεις κτλ., επειδή η Δόξα ήταν από τις πρώτες ομάδες που πήραν έγκριση από τον ΚΟΑ για να χρηματοδοτηθεί κονδύλια για την κατασκευή του γηπέδου, του δικού σας γηπέδου. Αλλά τα πράγματα μείναν στάσιμα την ώρα που άλλες ομάδες ετοιμάζουν να ξεκινήσουν έργα για την κατασκευή γηπέδων. Λέμε στο Λάρνακα και καλά κάνουν φυσικά. Χρειαζόμαστε νέα γήπεδα. Σίγουρα καλά κάνουν, είναι κάτι που παρακολουθούμε, διότι όπως ξέρετε όλοι είμαστε η πρώτη ομάδα που εγκρίθηκε ένα κονδύλι γύρω στις 900.000 ευρώ. Είχαμε προχωρήσει και στο δικό μας δάνειο 200.000 ευρώ για να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι στην Περιστερώνα. Μετά από το Eurogroup μας είπαν σταματάτε, παγωποιήθηκαν όλα. Ελπίζουμε τώρα να ξεκινήσουν και να δουν το θέμα ξανά, γιατί δεν ξεχάσαμε το γήπεδο μας στην Περιστερώνα. Θέλουμε να φτιάξουμε το γήπεδο και να μεταφέρουμε την ομάδα εκεί. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή διαβάζουμε, ακούμε διάφορα εν ώψη εκλογών ΚΟΠ σε λίγο διάστημα. Παρουσιάζεται η Δόξα σαν μια από τις πρώτες ομάδες που στήριξαν ή θα στηρίξουν Κώστα Κουτσοκουμνή. Αν μπορείτε να σχολιάσετε, Πρόεδρε. Η Δόξα πάντοτε στηρίζει τον κύριο Κουτσοκουμνή και θα το στηρίξουμε ξανά. Είμαστε ευχαριστημένοι ότι την Προεδρία Κουτσοκουμνή, τόσο εμείς όσο και περισσότερο τα μικρομεσαία σωματεία, τα οποία στάθηκε κοντά μας ο κ. Κουτσοκούμνης σε διάφορες δυσκολίες που είχαμε και δεν έχουμε κανένα από δύο πρόβλημα να φτιάξουμε ξανά την ψηφιακή Κωνσταντίνη Κουτσοκούμνη. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλό ξεκίνημα. Θα είναι όλοι παρόντες σήμερα, όλα τα νέα αποκτήματα, παλιοί, νέοι? Όχι, θα λείπουν αρκετοί. Από εβδομάδα. Από Δευτέρα θα τους έχουμε όλους μαζί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να είσαι καλά.